Λήψη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ. Ξεκάθαρο μήνυμα πω τον τουρκικό γυνάτι για λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν θα περάσει, έστειλε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εν ώψη τη επίσκεψή τη στην Κύπρο την ερχόμενη Παρασκευή. Σε συνέντευξή τη στην εφημερίδα Καθημερινή, Ρομπέρτα Μέτσολα χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη διαίρεση τη Κύπρο ανοιχτή πληγή για την οικογένεια τη Ευρώπη και κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία πρέπει να δείξει δέσμευση στη διατήρηση σχέσεων καλή γειτονία και να σταματήσει να προωθεί απαράδεκτε και ακραίε προτάσει όπω αυτή για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Κύπρο με το πνεύμα και το γράμμα του πλαίσιου των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσαν με σαφή τρόπο την Τουρκία να αντιστρέψει αμέσω τι ενεργέ τη στα Βαρόσα, καθώ καθιστούν δυσκολότερη την προοπτική επίτευξη λύση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει τη λύπη τη που η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων απέρριψε τα μέτρα οικοδομήση εμπιστοσύνη που πρότεινε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέδειξε και την σημασία που έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση για οι ανακαλύψει σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Κυπρακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, την στιγμή που γίνεται προσπάθεια Αντικατάσταση των ρωσικών πηγών ενέργεια. Αυτό σημαίνει πω η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε μια χώρα είναι μια καλή είδηση για όλο τον μπλοκ και μα κάνει όλου δυνατότερου. Πιστεύω πραγματικά πω μια κοινή προσέγγιση στην ενέργεια μπορεί να μα φέρει ακόμη πιο κοντά και να γίνει καταλήτη για την ειρήνη και τη συνεργασία παρά παράγοντα που προκαλεί συγκρούσει. Ενώ με αφορμή τον οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο που επιχειρεί η Τουρκία στα κατεχόμενα, η Ρομπέρτα Μέτσολα σημειώσει με νόημα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τη τουρκογυπρακή κοινότητα. Χάμηλε προσδοκίε για πανέναρξη των συνομιλιών εξαιτία τη τουρκική αδιαλαξία, αναφέρθηκε ο διαπραγματευτή τη Ελληνοκυπριακή πλευρά στον Κυπριακό. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Χαραβίου, ο Μενέλαο Μενελάου σημείωσε την ανάγκη η Ελληνοκυπριακή πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλίε με στόχο να αποτρέψει προκλήσει και να διαφυλάξει τη βάση λύση όπω προβλέπεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία έχει τον καθοριστικό ρόλο και για να δημιουργηθούν θετικέ προοπτικέ θα πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί το συμφωνημένο πλαίσιο όπω καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα υπάρχει περιθώριο και για δικέ και πρωτοβουλίε ώστε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία. Οι δυσκολίε είναι υπαρκτέ. Προσεγγίζουμε την κατάσταση με πραγματισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μενέλα Μενελάου προειδοποίησε πω ο κίνδυνο για νέα τουρκικά τετελεσμένα στην περίκληση τη πόλη τη Αμχώστου είναι υπαρκτό. Σε αδιέξοδο βρίσκονται πάρα πολλοί